Φανή, καλησπέρα. Καταρχάς να σου πω ότι ούτε ψάχνω, ούτε μου λείπει κάτι. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά παιδί είμαι. Τώρα τα έχω βάλει με εσάς. Εσάς που νοικιάζετε σπίτια γενικότερα και ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη. Έχετε καμία εντύπωση ότι τα 28 τετραγωνικά μέτρα που νοικιάζετε, που είχατε ένα μεγάλο από τη γιαγιά σας και το χωρίζετε σε 4 μικρά για να τα νοικιάζετε σε φοιτητές, ότι τα 28 τετραγωνικά μέτρα που με το ζόρι χωράς μέσα να αναπνεύσεις εκεί μέσα. Αν υπάρχει δεύτερο άτομο, ζητάτε δανεικό οξυγόνο από το διπλανό διαμέρισμα. Και τα δίνετε, και έχετε το θράσος να τα δίνετε 380 ευρώ, 400. Που αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ο βασικός μισθός είναι 580, πώς, 50. Και τώρα για να νοικιάσεις αυτό το πράγμα, θα δώσεις 400 ευρώ χώρια τα υπόλοιπα. Δηλαδή, για να πούμε ότι θα επιβιώσεις, ενώ παίρνεις βασικό μισθό, πρέπει να μην έχεις ρεύμα, νερό και τίποτα, ούτε κοινόχρηστα. Πρέπει απλά να πληρώνεις ένα σπίτι, απλά, ένα χώρο. Για να πεις ότι την κοιμάμαι σε παγκάκι. Αυτό το θράσος που έχετε, δηλαδή, πώς έχει προέλθει αυτή η τάση. Νομίζετε ότι νοικιάζετε σουίτα στο Κάβο Ταγκού, στο Μακεδονία Παλιάς. Το διαμέρισμα που στους λαχανόκηπους, στο πιο κολόστενο της Θεσσαλονίκης, ας πούμε, εσύ το κοστολογείς 400 ευρώ και σου φαίνεται δηλαδή normal. Θα έστελνες, ας πούμε, την κόρη σου τη φοιτήτρια σε αυτό το κολόστενο και θα δίνεις και 400 ευρώ για να τις έχεις στο σπίτι, συν τα υπόλοιπα έξοδα, θα δίνεις δηλαδή ένα 600, ας πούμε, μες στο νερό και θα δίνεις και σε ένα κολόστενο. Δηλαδή, η απληστία αυτή που έχετε δεν έχει όρια, δεν υπάρχουν όρια. Και τουλάχιστον, για παράδειγμα, στοιχείο από που είμαι εγώ, δεν υπάρχει αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν σπίτια που δεν είναι τόσο καλά όσο τα άλλα, αλλά τώρα να μου έχεις ένα σπίτι, το οποίο δεν έχει καν μπανιέρα. Είναι ένας χώρος που θεωρείται μπάνιο και σου έχει ένα τηλέφωνο και σου λέει θα κάνεις ντους και θα πέφτουν στο πάτωμα δίπλα και πάνω στη λεκάνη σου και θα σου έχω κάτω ένα σιφόνι να ρουφέτω νερό. Και θα δίνεις και 400 ευρώ για να το ζεις αυτό. Όχι απλά είστε απελιστοί, είστε και άχρηστοι. Γιατί δεν γίνεται, δεν γίνεται. Σκέψου να μένεις εσύ εκεί. Και επειδή όλοι πάνω κάτω έχουν γίνει και τα ίδια σκατά και όλοι πλέον θεωρούν ότι το 400 ευρώ είναι πολύ normal τιμή για να νοικιάσεις ένα σπίτι, είναι όλες οι τιμές έτσι. Δεν βρίσκεις κάτι οικονομικότερο σε normal κατάσταση. Οπότε ο κάθε γονιός που θα πληρώσει ή ο κάθε εργαζόμενος που να κάνει δύο δουλειές είναι υποχρεωμένοι να το υποστούν αυτό. Αλλιώς πάτε, μείνετε, συγκατοικείστε 38 άτομα μέσα σε ένα 28 τετραγωνικά μέτρα για να πεις ότι θα μου περισσεύει και κάτι. Δεν ξέρω σε ποια Ελλάδα ζείτε ακριβώς και έχετε αυτή την εντύπωση ότι έχουν όλοι αυτά τα χρήματα και τρέχουμε σαν τρελή να βρούμε όσο πιο οικονομικό σπίτι και να πεις ότι είναι σπίτι. Νορμάλ, να ζει ένας άνθρωπος, γιατί καλός ή κακός το σπίτι σου είναι ένα μέρος της καθημερινότητάς σου. Εγώ προσωπικά το να μπαίνω σε ένα σπίτι που είναι μια τρόγλα, ένα χούρι με υγρασία στο ταβάνι και με μοσαϊκό στο πάτωμα, μου χαλάει όλη τη μέρα. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να ζήσω έτσι. Και ο καθένας δεν θα μπορούσε να ζήσει έτσι, αν θέλεις να έχεις ένα επίπεδο και μια ποιότητα ζωής. Κάποια στιγμή, θα κάνω και ένα ξεχωριστό βίντεο για την εικόνα βέβαια, αλλά πρέπει κάποια πράγματα λίγο να λειτουργήσουν πιο normal. Γιατί μάλλον μπαίνετε σε site από άλλες χώρες που νοικιάζουν σπίτια. Βλέπετε τις τιμές και λέτε θα το κάνουμε κι εμείς. Απλά κάπου έχετε μπερδευτεί. Τώρα σε μια πολυκατοικία του 1920 να μου νοικιάζει διαμέρισμα 500 ευρώ. 35 τετραγωνικά μέτρα για παράδειγμα. Κάπου σπάει η αναλογία. Κάπου τα μέτρα και τα σταθμά, κάπου το ισοζύγιο λίγο κάπως περίεργα πάει εκεί πέρα. Τέλος πάντων, δεν μπορώ. Με έχετε κουράσει. Κουράζομαι που κουράζομαι επειδή δουλεύω και βράδυ, μην ξεχάσω να το πω αυτό. Αλλά η κατάστασή σας πια. Εμπρός. Γιώτα, καλησπέρα. Γεια. Καταρχάς να σου πω ότι ούτε ψάχνω, ούτε μου λείπει κάτι.